Γεια σας αγαπητοί φίλοι της εκπομπής Δράξαστε Παιδείας. Τρίτη σήμερα και πάλι μαζί σας με ένα διαφορετικό θέμα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το δεύτερο μέρος της ζωντανής συναυλίας και εκδήλωσης που έγινε στο Polis Art των Αθηνών με τραγούδια της παράδοσης για τον Χριστό και τους Αγίους. Είχαμε δει και είχαμε απολαύσει τα μισά τραγούδια σε ένα πρώτο μέρος. Σήμερα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος. Θέλω να ξεκινήσουμε ευχαριστίες πρωτίστως στον αγαπητό φίλο, τον ποιητή και τον μουσικό, τον Νίκο Παπακώστα, για αυτή την αποστολή της δουλειάς αυτής που παρακολουθούμε. Να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη τον Ταραβάνογλου που είναι στο τραγούδι, άρχον μαέστρο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον Μανώλη Καρπάθη στο κανονάκι, τον Γιώργο Βασιλάκη στο βιολί και τον Γιώργο Παπά στο λαούτο. Και να αναφέρω επίσης ότι την παρουσίαση και επιμέλεια είχε ο Βασίλης Χατζιακόβου. Ας δούμε λοιπόν και το δεύτερο μέρος, τραγούδια της παράδοσης για τον Χριστό και τους Αγίους. Το τραγούδι αναφέρεται στον Άγιο Αλέξιο, στον άνθρωπο του Θεού. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε. Είναι ο πιο γλυκός Άγιος, ίσως ο οποίος είχε ένα έτσι τέλος πάρα πολύ μαρτυρικό. Ήταν πάμπτωχος και τα τελευταία του χρόνια έζησε ο Ζητιάνος κάτω από το παλάτι των γονιών του. Δεν γνώριζε κανείς τίποτα. Του έδινε και φαγητό να πάρει και δεν ξέρει κανείς τίποτα. Ο Άγιος Αλέξιος. Πέρα από όλη τα κάθια. Thank you.
σπάνια γιατί
πάμε στο καβαλάρι μας τον Άγιο, το παλικάρι μας τον Άγιο.
είναι Άγιος Νικόλας από την Γάλινο. Σε αυτό αναφερόμαστε. Ένα πολύ τρυφερό τραγούδι και πολύ έτσι χαλαρωτικό θα έλεγα. Πάμε. Thank you.
Ξέρετε, η ζωή είναι ένα σύντομο πέρασμα και το μόνο που θα μείνει πίσω τι είναι, αγάπη, δικαιοσύνη, καλές πράξεις. Εκεί αναφέρεται το τραγούδι μας, αυτό των Κυκλάδων. Λέει, άρχοντες και μεγιστάνες και λυπή φτωχολογιά, θάνατος μας περιμένει, νέους γέρους και παιδιά. Το δε πιο συγκλονιστικό λέει εδώ, δε μας συνοδεύει τότε πλούτος, δόξα και τιμή. Αλλά εδώ τα αφήνουμε όλα, έτσι, και πηγαίνουμε γυμνή, δηλαδή όπως γεννηθήκαμε. Πάμε μέσα.
Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, που ήταν το δεύτερο και το ολοκληρωμένο, αν θέλετε, μέρος της συναυλίας που έγινε στο Polis Art των Αθηνών, τραγούδια της παράδοσης για τον Χριστό και τους Αγίους. Να επαναλάβω ότι στο τραγούδι ήταν ο Γρηγόρης Δραβάνογλου, άρχον μαΐστρο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, στο κανονάκι ο Μανώλης ο Καρπάθιος, στο βιολί ο Γιώργος Βασιλάκης, στο λαούτ ο Γιώργος Παπάς και την παρουσίαση και επιμέλεια είχε ο Βασίλης Χατζιακόβου, ευχαριστώντας για μια ακόμη φορά τον ποιητή και μουσικό Νίκο Παπακώστα για αυτή του την αποστολή. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχόμενη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα. Γεια σας.